χορός είναι ένας τρόπος έκφρασης, είναι ένας τρόπος ζωής. Είδαμε μέσα από την πανδημία την αγάπη των παιδιών και πραγματικά λυπούμαστε που δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτό. Είναι λυπηρό, αλλά και συγχρόνως επώδυνο να είμαστε κλειστά. Αντιμέτωπες με το λουκέτο είναι εκατοντάδες σχολές χορού και στην Κρήτη. Οι σχολές χορού λειτουργούν 9 μήνες το χρόνο και αυτή τη στιγμή τον τελευταίο χρόνο είμαστε ανοιχτά 3,5 μήνες στο σύνολο. Έχουμε χάσει μια ολόκληρη χρονιά και αυτό όσον αφορά το κομμάτι το επιχειρησιακό καθαρά, ας πούμε, είναι καταστροφικό για τους περισσότερους από εμάς. Από εδώ και πέρα είναι πλέον πολύ δύσκολο να κρατήσουμε τις επιχειρήσεις μας. Οι ιδιοκτήτες και χορευτές μετράνε μήνες μακριά από τις αίθουσες χορού, με τις συνέπειες να είναι τραγικές. Ήδη κάποιοι δεν τα έχουν καταφέρει και ήδη παλεύουμε πάρα πολύ να κρατηθούμε με νύχια και με δόντια. Τα διαδικτυακά μαθήματα που κάνουμε ενίοτε κάποιες σχολές και εγώ προσωπικά που τα κάναμε εντελώς δωρεάν, όπως και οι άλλοι, δεν είναι τόσο εφικτό στο παιδί να έχει το σώμα του τον έλεγχο που χρειάζεται. Είναι πολύ δύσκολο για τα παιδιά, για τα μικρά δεν τους συζητάμε καθόλου, δεν έχουν αρκετή οριμότητα για να ξέρουν ποιο αντικείμενο θα πρέπει να πιάσουν για να κάνουν τις ασκήσεις που τους προτείνουν. Σε τραγική κατάσταση είναι όμως και οι χορευτές. Παιδιά που έχουν αφιερώσει όλο τον προσωπικό τους χρόνο για να σπουδάσουν χορό, στερούνται εδώ και μήνες το δικαίωμά τους να μπουν στις σάλες. Είναι σαν να απαγορεύουμε σε έναν Ολυμπιονίκη αθλητή να αθλείται για ένα μεγάλο διάστημα. Αυτό σημαίνει ότι του καταστρέφουμε την καριέρα. Στις σχολές μας, από την νηπιακή ηλικία, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπάνε την τέχνη του χορού. Για τους περισσότερους μαθητές, ιδιαίτερα για τα μεγάλα μας παιδιά που εδώ είναι καθημερινά και κάνουν μαθήματα, ξαφνικά βρίσκονται μπροστά σε έναν υπολογιστή. Υπάρχει ένα κλίμα στεναχώριας, φόβου. Οι ψυχοσυναισθηματικές συνέπειες είναι αναπόφευκτες. Οι σχολές χορού θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην προσπάθεια που γίνεται να κρατηθούμε υγιείς. Βέβαια, αναμφισβήτητα. Τα μηνύματα που δεχόμαστε από τους μαθητές είναι αυτό ακριβώς, ότι θέλουν ξανά να μπουν στις αίθουσες χορούς, να εκφραστούν. Ανεξάρτητα από το αν απαραίτητα είναι κομμάτι που θα γίνει καριέρα στη ζωή τους, είτε μπουν σε κάποια σχολή, έχει γίνει ο χορός κομμάτι καθημερινότητας πάρα πολλών ανθρώπων. Όλοι το αποζητούν. Είναι ασφαλές να ανοίξουν οι σχολές? Εγώ πιστεύω ναι. Εγώ πιστεύω ναι, που θα μπορούσαμε να ανοίξουμε με μικρότερα τμήματα. Όχι σε μεγάλες τάξεις σαφώς, αλλά το θέμα είναι κατά πόσο συμφέρει. Έτσι, γιατί ότι να ανοίξουμε μικρές τάξεις σημαίνει να έχουμε περισσότερο προσωπικό που να πληρωθεί με περισσότερες ώρες. Και αυτή τη στιγμή οι σχολές αντιμετωπίζουν μια πάρα πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση. Όπως τονίζουν οι ιδιοκτήτες σχολών χορού, το μέλλον για πολλούς συναδέρφους τους μοιάζει αβέβαιο και είναι επιτακτική η ανάγκη η πολιτεία να λάβει άμεσα μέτρα ουσιαστικής στήριξής τους. Το κράτος, ναι, έχει βοηθήσει, αλλά δεν είναι τέτοια η βοήθεια έτσι ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν οι σχολές. Σας είπα και πριν, 3,5 μήνες είμαστε ανοιχτά. Οι υπόλοιποι μήνες όμως τα έξοδα των σχολών τρέχουν κανονικά. Ακόμα και οι επιστρεπτές που έχουμε πάρει δεν καλύπτουμε πολλές φορές ούτε τα πάγια των επιχειρήσεών μας. Όμως δεν είναι μόνο επιχειρήσεις. Πίσω από τις επιχειρήσεις είμαστε και οικογενειάρχες. Την οικογένειά μας λοιπόν πώς θα τη συντηρήσουμε? Ειδικά αν σκεφτούμε το ενδεχόμενο ότι η στήριξη που παίρνουμε είναι μηδαμινή και σε κάποιες περιπτώσεις καμία. Θα πρέπει να φροντίσει το κράτος μας να ανοίξουμε, να είμαστε οικονομικά υγιείς, γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε το έργο που κάνουμε.